Χαμάς και συγκρίνει διεξάγεται τις περιοδικές συγκρούσεις της για πολιτικούς λόγους και για να διατηρεί το ενδιαφέρον για στήριξη στη Γάζα. Γνωρίζει δε καλά τις δυνατότητές της. Αυτό που καθιστούν σαφές αναλυτές είναι ότι η σύγκρουση έχει ωφελημένους εκτός της Χαμάς. Αν και μικρής κλίμακας τις ζήσεις από τη Γάζα έχουν συμβεί και στο παρελθόν, η κλίμακα αυτής της επίθεσης έχει αφήσει εγγενό και την ιδέα ότι οι Ισραηλινοί με τα δισεκατομμύρια που ξοδεύουν για την ασφάλεια ήταν ασφαλείς και προστατευμένοι μέσα στα σύνορά τους να βοηθήσουν στην ανάλυση. Έχουμε επιστρατεύσει τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, και Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, επίσης διεθνολόγο. Κύριε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κύριε Δεσποτόπουλε, ξεκινώ από εσάς να δούμε ακριβώς αυτή τη φορά και αυτή της κλίμακας η επίθεση από τη Χαμάς που έπιασε στον ύπνο τη Μοσάντ. Τι άλλο κρύβει από πίσω? Επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα είναι εμφανισμένο ότι η Χαμάς δεν λειτουργήσε μόνο. Δεν είχε ούτε τη δομή ούτε τους πόρους να κάνει ένα τέτοιο ολικό χτύπημα, το οποίο μας παραπέμπει σε χτυπήματα τύπου 1973, μη σας πω και 1967. Να. Πιθανολογούμε ότι το Ιράν έχει δώσει μια σημαντική υποστήριξη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία έχει κάποια είδους εμπλοκή. Το Ισραήλ με την Αίγυπτο το τελευταίο διάστημα ήταν ένας ισχυρός ενεργειακός πόλος, ο οποίος ήταν σε μια καλή συνεννόηση και είναι με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Μια κρίση στις σχέσεις Ισραηλινών με τις αραβικές χώρες και ειδικά με την Αίγυπτο θα μπορούσε να προωθήσει εν δυνάμει τα ενεργειακά τουρκικά σχέδια μέσα από μια συνεννόηση Τουρκία-Ισραήλ. Άρα η Τουρκία, αν δεν έβαλε το χεράκι, τουλάχιστον έχει κάθε λόγο να επιχαίρει για τις εξελίξεις. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι το Ισραήλ πραγματικά και ειδικά οι Μοσάντ, οι μυστικές υπηρεσίες, πιάστηκαν στον ύπνο. Κανείς δεν περίμενε να δούμε μια τέτοια επιχείρηση ξαφνικά και το Ισραήλ να δείχνει ότι δεν γνώριζε κάτι. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι γνώριζε το Ισραήλ τι ετοίμαζε η Χαμάς και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά τον ανύπαρκτο τρόπο, τις πρώτες ώρες. Η τρίτη σκέψη είναι ότι η πολιτική κρίση τα τελευταία δύο χρόνια στο Ισραήλ προφανώς βοήθησε τη Χαμάς στο να δραστηριοποιηθεί. Βρήκε εκεί το Ισραήλ ανέτοιμο και κάπως αποδιοργανωμένο λόγω της πολιτικής κρίσης που έχει προηγηθεί. Και δύο ακόμα σημεία. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε από την περιοχή αύξηση των προσφυγικών παύλα μεταναστευτικών ροών. Δυστυχώς αυτό γίνεται όποτε έχουμε κάπου πολεμική ανάπτυξη. Και έχει σημασία να δούμε πώς εξελιχθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι θα έχουμε γεγονότα τα τρία ενεργειακή κρίση μεγάλη. Το πετρέλαιο πια δεν είναι ο πρωταγωνιστής ο ενεργειακός του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ακόμα μια πολύ σημαντική παράμετρος ενεργειακή. Έχει φανεί ήδη ο αντίκτυπος, κύριε Δεσποτόπουλε, στην τιμή πετρελαίου. Την Παρασκευή το βαρέλι Brent στα 84, κάτι δολάρια. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να φτάσουμε και στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ κακό, διότι ανεβάζει περαιτέρω τον πληθωρισμό. Και ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή μαστίζει ειδικά των τροφίμων τον δυτικό κόσμο και την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη. Και το τελευταίο, έχει αξία να δούμε, έχει ενδιαφέρον συγγνώμη να δούμε, αν τελικά θα παραμείνει μια σύγκρουση μεταξύ μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και του Ισραήλ, δηλαδή της Χαμάς και του Ισραήλ, ή θα έχουμε μπλοκή του Λιβάνου, διότι βλέπουμε ήδη τη Χεζμπολάχ εκεί, τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στο Λίβανο, να χτυπάει Ισραηλινούς. Πάντως είναι κρίσιμη κατάσταση. Να. Ελάτε κύριε Τσίκα, να δούμε ακριβώς. Φαίνεται να είναι κάτι ενορχιστρωμένο και αμέσως η συμπαράσταση της Χεζμπολάχ. Ακούμε τώρα για τους Ταλιμπάν που ετοιμάζονται να έρθουν να συνδράμουν το έργο των συναδέλφων τους ουσιαστικά. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα? Και να ρωτήσω, κοιτάξτε, αν η κατάσταση στο Ισραήλ, η εσωτερική, βεβαίως τώρα, αν κάτι υπάρχει θετικό, είναι ότι επιχειρούν να κάνουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αν αυτός ήταν και ο λόγος που πιάστηκαν στον ύπνο. Κοιτάξτε, βασικά νομίζω ότι η αφορμή για τη σημερινή σύγκρουση δεν βρίσκεται στο Παλαιστινιακό, βρίσκεται στο Ιράν. Να. Λοιπόν, η βασική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων είναι η εξής. Υπάρχει μια προσπάθεια προσέγγισης του Ισραήλ με πολλές μετριοπαθείς
αραβικές χώρες, mm-hmm. με τη μεσολάβηση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το τελευταίο διάστημα γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσει και να αλληλοαναγνωριστούν το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει ιδιαίτερο βάρος, πρώτον και λόγω μεγέθους, λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω πετρελαιοϊκών αποθεμάτων και κυρίως διότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται προστάτης των μουσουλμάνων, καθώς στο έδαφος της υπάρχουν οι δύο ιερές πόλεις του Ισλάμ, η Μέκα και η Μεδίνα. Για να προσεγγίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, φέρεται ότι έχει ζητήσει ανταλλάγματα και για το Παλαιστινιακό. Γι' αυτό το λόγο η Σαουδική κυβέρνηση είχε έρθει σε επαφή με την επίσημη, την νόμιμη Παλαιστινιακή Αρχή του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς στη Ραμάλα, η οποία βρίσκεται σε σκληρό ανταγωνισμό με τη Χαμάς. Εάν επιτευχθεί αυτή η προσέγγιση, ποιοι θα είναι χαμένοι, ποιοι θα έχουν απομονωθεί? Πρώτον, η Χαμάς, διότι η διαπραγμάτευση γίνεται με την επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά κυρίως το Ιράν. Γιατί αυτό που ενώνει το Ιράν με το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία είναι ο φόβος για την απειλή από το Ιράν. Το Ιράν έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο εξελίσσεται ανεξέλεγκτα, δηλαδή μπορεί εύκολα να γίνει από πυρηνικό πρόγραμμα σε στρατιωτικό. Δηλαδή αντί να παράγει μόνο πυρηνική ενέργεια, να παράγει και πυρηνικά όπλα. Επομένως, ξέρουμε ότι το Ιράν, εδώ και έτσι γίνεται, εξοπλίζει με όπλα αρκετά ισχυρά, παρέχει πληροφορίες μέσω των μυστικών υπηρεσιών του και ενισχύει οικονομικά και τη Χαμάς και την ακραία οργάνωση των Σιητών του Λιβάνου, τη Χεζμπολάχ. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το ότι άρχισε και η Χεζμπολάχ να χτυπά προκειμένου το Ισραήλ να βρεθεί ανάμεσα σε δύο μέτωπα. Πιστεύω ότι εκεί είναι η ουσία, εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Δυστυχώς όλο το παιχνίδι αυτό θα κοστίσει πολύ σε αμάχους. Ήδη κοστίζει σε Ισραηλινούς αμάχους μέσω αυτών των τρομοκρατικών απαράδεκτων ενεργειών, της απαγωγής ομήρων κτλ. Που γίνεται μέσα σε Ισραηλινές πόλεις. Υπογραμμίζω ότι δεν πρόκειται για κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά πρόκειται για εδάφη του κράτους του Ισραήλ, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ότι ανήκουν στο Ισραήλ. Και εφόσον κάνει και το Ισραήλ χερσαία επιχείρηση μέσα στη λωρίδα της Γάζας, είναι προφανές ότι θα υπάρξει αιματοκύλισμα. Δεν είναι αυτό. Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο Νετανιάχου, για το εσωτερικό αυτό του Ισραήλ που με ρωτήσατε, κύριε Σάββα, κοιτάξτε, εδώ και πολύ καιρό υπάρχει αυτή η μεγάλη κρίση στο Ισραήλ, διότι αυτή η κυβέρνηση του Ισραήλ του Νετανιάχου, που είναι μια εθνικιστική ακροδεξιά κυβέρνηση με τη συμμετοχή πολλών φανατικών, υπερορθόδοξων, θρησκευτικών κομμάτων του Ισραήλ, ακραίων, εθνικιστικών κλπ., ήθελε μέσω μιας αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης να καταργήσει και τον μοναδικό έλεγχο που υπάρχει στην εκτελεστική εξουσία. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και προσπαθεί να καταργήσει αυτές τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Χιλιάδες άνθρωποι, δημοκράτες, πολίτες του Ισραήλ, ήταν στους δρόμους όλους αυτούς τους μήνες, προκειμένου να χτυπήσουν αυτή τη μεταρρύθμιση, να διαμαρτυρηθούν. Φυσικά τώρα όλα αυτά εξαλείφονται. Ο Νετανιάχου κερδίζει χρόνο. Καλεί την αντιπολίτευση να μπει στην κυβέρνηση. Άρα κατανοούμε ότι υπάρχει θέμα συνομιλητών πια και για την επίλυση του Μεσανατολικού, για τη λύση των δύο κρατών, των ασφαλών συνόρων του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Οι εξελίξεις δεν θα είναι άμεσες. Πιστεύω θα κρατήσουν αρκετά. Θα είναι βίαιες και μακρόχρονες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δεσποτοπούλη, να πούμε κιόλας για όσους δεν γνωρίζουν ότι η Χαμάς χρηματοδοτείται, οπλίζεται και εκπαιδεύεται από το Ιράν. Απλά για να δείξουμε την άμεση σύνδεση που έχει με το Ιράν. Κύριε Δεσποτόπουλε, ακούσαμε και τον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν να λέει ότι η μόνη λύση είναι των δύο κρατών κλπ. Και να αναγνωριστεί το Ισλαμικό κράτος. Έχουμε την Αίγυπτο που μπορεί να λάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έχουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να είναι αμερόληπτες. Πώς βλέπετε να εκτιλήσετε η όλη κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο? Αρχικά έχει πολύ ενδιαφέρον τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να γίνει ένα Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο όμως να είναι γεωγραφικά ενιαίο. Τι σημαίνει? Και να έχει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Γεωγραφικά ενιαίο εννοεί να βρεθούν στην ίδια γεωγραφική περιοχή
η Δυτική Όχθη και η Γάζα. Να, να δείξουμε και να το χάρτη για να γίνεται αντιληπτό αυτό, όπως το περιγράφεται η κυρία Δεσποντόπουλου, να δείξουμε πού είναι η Γάζα ξανά και πού είναι ναι, η... Έχει ναι. σημασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τουρκία στην ουσία περιγράφει μια μεγάλη Παλαιστίνη και περιγράφει μια μεγάλη Παλαιστίνη ενιαία, η οποία θα έχει πρωτεύουσα μάλιστα. Ουσιαστικά η λωρίδα της Γάζας είναι το πράσινο που βλέπουμε αυτή η λωρίδα και η Δυτική Όχθη είναι το πορτοκαλί. Ναι. Ακριβώς. Και εδώ είναι το ερώτημα. Πώς θα ενωθούν αυτά. Άρα μιλάει για μια μεγάλη Παλαιστίνη με πρωτεύουσα μάλιστα την Ιερουσαλήμ, κάτι που είναι κόκκινο πανί για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν τάσεται ανοιχτά κατά το Ισραήλ ή μάλλον τάσεται υπέρ ενός Παλαιστινιακού κράτους που απέχει πάρα πολύ από αυτό που οι Ισραηλινοί θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν. Τώρα, διαμεσολαβητικό ρόλο θα μπορούσε να έχει η Αίγυπτος. Ξέρετε, και οι ενδοαραβικές σχέσεις λόγω της διαφορετικής μορφής του Ισλάμ, Σουνιτών, Σιιτών κτλ. Δεν είναι εύκολο. Κανείς δεν μπορεί να παίξει εύκολα ένα ρόλο διαμεσολάβησης. Θα μπορούσε όμως η Αίγυπτος να παίξει ένα τέτοιο ρόλο στη λογική ότι στα γεγονότα του 1973 και γενικότερα είχε σταθεί έναντι του Ισραήλ στο παρελθόν. Τώρα προσπαθεί να βρει ένα modus vivendi, υπάρχει μια ροή συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών. Θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ξέρετε, και η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο στη λογική ότι ναι, μεν έχει στενές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά παραδοσιακά η Ελλάδα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Θα δούμε. Νομίζω όμως ότι δυστυχώς απέχουμε ακόμα από το να μιλήσουμε για τραπέζι διαπραγματεύσεων, γιατί ξέρετε, είναι μια διαδικασία που έχει παγώσει εδώ και αρκετά χρόνια και το κυριότερο εδώ είναι ότι δεν έχουμε μια πολιτική οργάνωση τώρα. Έχουμε τη Χαμάς που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Και κανείς φυσικά δεν θα δεχτεί να καθίσει στο τραπέζι με μια τρομοκρατική οργάνωση. Άρα το επόμενο διάστημα ό,τι γίνει φοβάμαι θα γίνει επί του πεδίου. Και όχι επί ενός τραπεζιού διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Και ελάτε να κλείσουμε με εσάς, κύριε Τσίκα, να δούμε ακριβώς πώς προνημινύεται η όλη κατάσταση επί του εδάφους, στις μάχες δηλαδή, το τι θα επιχειρηθεί. Θα ενισχυθούν και το Ισραήλ βεβαίως, αλλά όπως βλέπουμε και η Χαμάς. Άρα, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό το κακό? Θα σας πω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και το μοιραίο λάθος που έχει κάνει η Χαμάς όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της. Δηλαδή αυτή η είσοδος, ειδικά μέσα στα εδάφη του Ισραήλ και οι οδομαχίες που γίνονται και οι σφαγές αμάχων και οι απαγωγές ομήρων θα οδηγήσουν προφανώς το Ισραήλ για χερσαία επίθεση στη Γάζα και πιθανόν και είναι πολύ πιθανό να αποδεκατιστούν εντελώς οι δυνάμεις της Χαμάς. Μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση σαν τον Νετανιάχου χωρίς να κάνει μία τέτοια επιχείρηση. Τώρα, θέλω να κάνω μία ακόμη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Σάββα. Η πολιτική επίλυση του Μεσανατολικού με δύο κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη, με πρωτεύουσα στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που θεωρείται κατεχόμενο αραβικό έδαφος κτλ., είναι η πρόταση της διεθνούς κοινότητας για την επίλυση του Μεσανατολικού και γίνονται διαπραγματεύσεις για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Η Χαμάς όμως δεν αποδέχεται την πολιτική των δύο κρατών. Η επίσημη διακήρυξή της, ο στόχος, είναι η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Να. Άρα δεν είναι παράγον επίλυσης του Παλαιστινιακού. Και δυστυχώς, λόγω της σύνθεσης της τελευταίας Ισραηλινής κυβέρνησης, για αυτήν την κυβέρνηση Νετανιάχου ουσιαστικά δεν υπάρχει Παλαιστινιακό, ή αν υπάρχει Παλαιστινιακό, δίνεται διαμόνο δια της πυγμής. Και είναι γνωστό ότι έχει ξαναρχίσει, ξαναεπιτρέψει η κυβέρνηση Νετανιάχου την επανάληψη των επικισμών, των παράνομων εβραϊκών επικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Πολιτική για την οποία έχει δεχθεί επίκριση και των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών άλλων χωρών. Επομένως, εδώ πέρα θα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα διέξοδο που θα λυθεί βασικά στο πεδίο της μάχης. Και πράγματι, συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση ούτε για δύο κράτη ούτε για πολιτική επίλυση του Μεσανατολικού, το λόγο τον έχουν τα όπλα και δυστυχώς το αιματοκύλισμα και πολλών αμάχων. Και όχι μόνο τα όπλα και τα καύσιμα, θα έλεγα, και η ενέργεια. Άρα εστιάζουμε, παίρνουμε το μεγεθυντικό φακό και εστιάζουμε προς Ιράν και όλα όσα τεχταίνονται σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι το βασικό. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.